Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, εδώ στην εκπομπή Υπάρχει Λύση, όπου καθημερινά είμαστε μαζί σας για να βρίσκουμε λύσεις. Σε λίγο με τους εκλεκτούς μας καλεσμένους θα συζητήσουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα, μείωση ενοικίου, πότε πληρώνεται η αποζημίωση για Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Επίσης το ποσό της σύνταξης, όχι με βάση τα χρόνια ασφάλισης, αλλά με βάση την ηλικία συνταξιοδότησης και πολλά άλλα θέματα. Και βεβαίως θα απαντήσουμε σε όλες τις δικές σας ερωτήσεις. Πάμε όμως πρώτα να δούμε κάποιες οικονομικές ειδήσεις. Μέσα στα επόμενα 24 ώρα προγραμματίζεται να γίνει η πληρωμή των αναδρομικών στους κληρονόμους. Πρόκειται για την πρώτη μεγάλη εμπόλεμη πληρωμή στους δικαιούχους των αναδρομικών που έχουν υποβάλει πλήρεις φακέλους, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες θα ακολουθήσει δεύτερος γύρος καταβολών το Μάρτιο, που θα αφορά εκείνους που κατέθεσαν δικαιολογητικά και θα καταθέσουν έως 28 Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΕΔΕ, τέθηκε σε λειτουργία εφαρμογή για την υποβολή αιτήματος χωριστής δήλωσης συζύγων. Από την υπηρεσία αυτή, οι έγγραμμοι φορολογούμενοι μπορούν να γνωστοποιήσουν την επιλογή τους για την υποβολή χωριστικής δήλωσης συζύγων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους του 2020 μέχρι και 28 Φεβρουαρίου. Μετά την προθεσμία αυτή, δεν είναι δυνατή η ανάκληση της επιλογής υποβολής αυτής της χωριστής δήλωσης. Ποσό σύνταξης όχι με βάση τα χρόνια ασφάλισης, αλλά με βάση την ηλικία συνταξιοδότησης και αύξηση των ορίων ηλικίας για συνταξιοδότηση προβλέπει μεταξύ άλλων το σχέδιο Πισαρίδη για την κοινωνική ασφάλιση. Στις μεγάλες καθυστερήσεις στην απονομή της σύνταξης αναφέρθηκε ο τέος Γενικός Διευθυντής ΕΤΕΕΠ Νίκος Καλάκος. Τα τελευταία 6-7 χρόνια υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τις καθυστερήσεις. Πάνω από 150.000 μεσοσταθμικά κάθε χρόνο ήσαν οι καθυστερήσεις. Δυστυχώς ήρθε ο νόμος του κυρίου Κατρούγκαλου, ο 4387 το 2016, και η οργανωτική δομή του ΕΦΚΑ ήταν τέτοια που έφερε μεγαλύτερες καθυστερήσεις και συνεχίζεται βέβαια και σήμερα που μιλάμε να αυξάνεται ο αριθμός των καθυστερήσεων. Όχι μόνο δεν μειώθηκε τον τελευταίο χρόνο, αλλά αυξήθηκε. Αρκεί να σας πω ότι 31/12 του 2019 υπήρχαν 146.000 κύριες συντάξεις σε αναμονή. Αυτή τη στιγμή είναι 172.000 κύριες συντάξεις σε αναμονή. Υπήρχαν 94.000 επικουρικές. Είναι 125.000 οι επικουρικές σήμερα. Είναι 60.000 σε φάπαξ. Και δεν μιλάμε για πάρα πολλές άλλα ασφαλιστικά δικαιώματα, παράλληλη ασφάλιση, διαδοχική ασφάλιση, δικαστικές αποφάσεις. Από τον Ιούνιο που ίσχυσε η ψηφιακή σύνταξη μόνο σε δύο κατηγορίες, τους αγρότες και στις χειρίας, στις μεταβίβαση μιλάμε της χειρίας, όχι σε αυτή που προέκυπτε καινούργια χειρίας, αλλά αυτή που μεταβιβαζόταν, ένας πολύ μικρός αριθμός βγήκε. Τι προβλέπετε για το καινούργιο έτος? Ότι θα αυξηθούν, είναι η προσωπική μου εκτίμηση, οι αναμονές. Πέρα από τις 172, όλα αυτά που είπα, τα νούμερα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στα συρτάρια του Υπουργείου Εργασίας, θα υπάρξει αύξηση των αιτήσεων κατά το καινούργιο έτος για συνταξιοδότηση. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες οικονομικές ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Στο σημείο αυτό, να καλησπέρισουμε τους εκλεκτούς μας καλεσμένους. Φιλοθέη Μακρυδάκη, είναι η φοροτεχνικός μας. Καλησπέρα, καλή χρονιά. Καλή χρονιά, κυρία Μίτλη. Καλή χρονιά στους τηλεθεατές. Δημήτρης Τρυπερίνας είναι ο εργατολόγος μας. Καλησπέρα, καλή χρονιά. Καλησπέρα, κυρία Μίτλη. Καλή χρονιά σε όλους. Και καλή επιτυχία στην εκπομπή σας. Πολλά έχουμε σήμερα να συζητήσουμε. Πρωταγωνιστές αυτή την εκπομπή είστε όλοι εσείς, γιατί εσείς ρωτάτε και εμείς απαντάμε εδώ κάθε απόγευμα στο 901-901-5617 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας για τα γραπτά σας μηνύματα. SBC και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54888. Να πούμε ότι μας βλέπετε και μέσω διαδικτύου στο www.attikatv.gr. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε και να δούμε μαζί με την κυρία Μακρυδάκη ένα πολύ σημαντικό θέμα. Το σημαντικό θέμα είναι τι γίνεται με τα ενίκια. Μείωση ενικίου. Θα ξεκινήσουμε να δούμε για Νοέμβριο και Δεκέμβριο και θα δούμε και τους επόμενους μήνες. Κυρία Μίτλη, όπως γνωρίζετε,
Έχει γίνει μια διαδικασία αυτή τη στιγμή κατά την οποία οι ενοικιαστές δίνουν χαμηλότερο ενίκιο στους ιδιοκτήτες των ακινήτων τους, είτε είναι η κύρια κατοικία της διαμονής τους, είτε είναι ο χώρος της επαγγελματικής τους έδρας. Ανάλογα βεβαίως την περίπτωση την κάθε φορά. Τι συμβαίνει τώρα? Όσον αφορά τους παλαιόθεν μήνες, έχουμε πει τι έχει γίνει για τη μείωση και την πληρωμή του 60%, μείωση του 40% και μέσα στη διαδικασία στους περισσότερους φορολογούμενους έχει γίνει ο συμψηφισμός με οφειλές, αλλά σε αρκετούς ακόμα δεν έχουν συμψηφιστεί τα ποσά της μείωσης του 40%. Όσον αφορά τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο, εδώ, για τον Νοέμβριο η μείωση και για τις κλειστές επιχειρήσεις αλλά και για τις πληττόμενες ήταν κατά 40% που έπρεπε να δοθεί από τον ενοικιαστή, είτε αν ήταν κατάστημα αντίστοιχα ή αν ήταν ο εργαζόμενος στην κύρια κατοικία του. Τώρα για το Δεκέμβριο. Για το Δεκέμβριο επίσης οι κλειστοί δίνουν το 40% και οι πληττόμενοι το 40%. Σε αυτό το 40% που δεν θα λάβουν οι ιδιοκτήτες, το 50%, το μισό ενίκιο, θα δοθεί από το κράτος στον τραπεζικό τους λογαριασμό. Γι' αυτό το λόγο, μην αμελήσετε, αν έχετε κατοικία ή επαγγελματική έδρα, να βάλετε το IBAN στο ειδικό σημείο στο τάξης, όπου θα σας κατατεθούν τα χρήματα και να κάνετε και την απαιτούμενη αίτηση στα μισθώματα, προκειμένου την λεγόμενη αίτηση COVID, προκειμένου να μπορέσετε να λάβετε το χρηματικό αυτό ποσό από την ΑΕΔΕ. Άρα λοιπόν πολύ σημαντικό και αυτό το οποίο επαναλαμβάνουμε μέσα από αυτή την εκπομπή είναι δηλώνουμε πάντα το σωστό IBAN γιατί πάρα πολλοί έχουν χάσει χρήματα λόγω ενός λάθους... ψηφίου και μόνο. Ακριβώς. Αλλά βεβαίως να μου επιτρέψετε να αναφέρω εδώ το εξής. Εάν κάποιος προσπαθήσει να καταχωρήσει το IBAN στην ΑΕΔΕ, θα πρέπει το IBAN αυτό να αντιστοιχεί, να έχει μέσα δηλαδή ο τραπεζικός λογαριασμός ο συγκεκριμένος, το άφημί του, να είναι κύριος ή δεύτερο πρόσωπο. Εάν δεν είναι, τότε έχει τη δυνατότητα το τάξης και κάνει online έλεγχο και βλέπει ότι το IBAN αυτό δεν είναι σωστό και το απορρίπτει. Οπότε με προσοχή καταχωρείτε τα νούμερα και στη συνέχεια θα λάβετε τα χρηματικά ποσά. Τώρα ερχόμαστε στον Ιανουάριο. Θα έρθουμε σε πολύ λίγο, γιατί θέλω να πούμε Ιανουάριο και τι θα γίνει και με το Φεβρουάριο. Έχουμε και την κυρία Άννα στην τηλεφωνική μας γραμμή για να κάνει την ερώτησή της. Να την καλησπερίσουμε. Σας ακούμε, κυρία Άννα. Κυρία Άννα. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Μητρόπουλο. Ο κύριος Τρυπερίνας είναι κοντά μας. Πείτε μας. Ορίστε. Κάντε την ερώτησή σας. Ο κύριος Τρυπερίνας είναι σήμερα κοντά μας. Εντάξει, όποιος είναι. Γεννήθηκα 6 Δευτέρου του 1955, άρα είμαι κοντά στα 66 χρόνια. Ασφαλίστηκα το 1973 στο ΙΚΑ για πρώτη φορά. Και έχω γύρω στα 10.500 ένσημα. Δικαιούμαι ολόκληρη σύνταξη. Καλησπέρα σας και καλή χρονιά. Καλησπέρα, καταρχάς, καλή χρονιά. Καταρχάς, πρέπει να διευκρινιστεί πότε συμπληρώσετε τα 1500. Τα 1500 τα έχετε σήμερα ή τα συμπληρώσατε μέχρι 31 Δεκάτου του 2012. Όχι. Σήμερα έχετε 1500. Όχι, τώρα τα συμπληρώσατε. Αν έχετε σήμερα 1500, τότε θα βγείτε με πλήρη σύνταξη στα 67, δηλαδή κατά την ημερομηνία που θα συμπληρώσετε το 67ο έτος ηλικίας σας, αλλά θα μπορούσατε και σήμερα να βγείτε, εάν εξαγοράζατε πλασματικό χρόνο ασφάλισης, ούτως ώστε να συμπληρώσετε 12.000 ένσημα. Δηλαδή, χρειάζεστε 5 έτη πλασματικά για να μπορέσετε να βγείτε άμεσα στη σύνταξη. Ωραία. Τα οποία μπορείτε να τα... Αν έχετε τέκνα ή σπουδές, έχω μπορείτε δύο με... Παιδιά. Τα δύο παιδιά σας δίνουν 3 πλασματικά έτη. Εξαγοράσιμα, βέβαια. Ναι. Με εξαγορά που αντιστοιχεί στο 20% των μεικτών τελευταίων αποδοχών σας, των συντάξιμων αποδοχών σας, ανά μήνα. Μάλιστα. Και από εκεί και πέρα, εάν έχετε ανεργία, επιδοτούμενη ανεργία, θα πάρετε ένα έτος χωρίς εξαγορά και πρέπει να συμπληρώσετε άλλο ένα έτος, είτε μέσω αδειών κοίησης και λοχίας, που επίσης δεν εξαγοράζεται, είτε με κενά διαστήματα ασφάλισης ή σπουδές, αν έχετε, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Μάλιστα. Αλλιώς θα, αλλιώς θα περιμένετε στα 67, χωρίς να χρειαστεί να εξαγοράσετε. Μάλιστα.
Το επόμενο που ήθελα να ρωτήσω είναι, μπορώ να κάνω αίτημα καταμέτρησης στο ΙΚΑ? Βεβαίως, μπορείτε να κάνετε. Από τη στιγμή που έχετε συμπληρώσει το 65ο έτος ηλικίας σας και απομένουν 2 έτη για να βγείτε σύνταξη, μπορείτε να απευθυνθείτε στο ΙΚΑ και να ζητήσετε επίσημη καταμέτρηση των ενσύμων σας. Αυτό θα σας διευκολύνει για να βγείτε νωρίτερα στη σύνταξη. Είναι καλύτερο να ζητήσω καταμέτρηση ή να κάνω αίτηση για σύνταξη κατευθείαν? Δεν μπορείτε να κάνετε αίτηση σύνταξη σήμερα, παρά μόνο αν ζητήσετε αναγνώριση πλασματικών ετών. Α, ωραία. Και η καταμέτρηση είναι και αναγκαία, κύριε Τρυπερίνη, έτσι δεν είναι? Πώς το κάνει αίτηση αν δεν έχει προηγηθεί καταμέτρηση? Όχι, δεν είναι αναγκαία, με την έννοια ότι χωρίς καταμέτρηση δεν βγαίνει στη σύνταξη. Απλά θα τη διευκολύνει να βγει νωρίτερα, να εκδοθεί νωρίτερα η σύνταξή της από τη μέρα που θα κάνει την αίτηση. Ξέρετε, γιατί... είναι καλό να έχουμε έναν φάκελο έτσι ολοκληρωμένο. Ακριβώς. Για να μην χρονοτριβούμε, έτσι ώστε να κάνουμε την αίτηση, αν χρειάζεται να μετρήσουμε, να κάνουμε καταμέτρηση, έτσι ώστε να γίνονται πιο γρήγορα η όποια διαδικασία. Να βγει γρήγορα η σύνταξή σας, με λίγα λόγια. Και είναι και καλό να απευθυνθεί και σαν ειδικό, σαν τον κύριο Τρυπερίνα, προκειμένου να αναλάβει τη διαδικασία και να την εκτελέσει και πιο γρήγορα. Εσείς πρέπει να ζυγίσετε τι ακριβώς θέλετε να κάνετε, αν θέλετε να προβείτε σε μία εξαγορά πλασματικών ή αν θέλετε να συνταξιοδοτηθείτε. Ναι, θέλω να κάνω εξαγορά. Θέλω να κάνω εξαγορά. Θα περιμένετε τότε. Άρα λοιπόν, περιμένετε όταν θα έχετε την ηλικία, έτσι ώστε, γιατί πρέπει να έχετε και τον αριθμό των ενσύμων και την ηλικία, έτσι ώστε να κάνετε τη συνταξιοδότηση. Μάλιστα. Δηλαδή πρέπει να πάω στα 67 για να ζητήσω σύνταξη. Ναι, δεν μπορείτε να βγείτε σύνταξη σήμερα εάν δεν κάνετε αναγνώριση πλασματικών ετών. Ούτε με εξαγορά των πλασματικών. Σας είπα, εάν θέλετε να βγείτε άμεσα σύνταξη, θα ζητήσετε εξαγορά πλασματικών ετών. Εάν δεν θέλετε να κάνετε εξαγορά πλασματικών ετών, θα περιμένετε να γίνετε 67. Άρα λοιπόν μπορώ να κάνω με εξαγορά τώρα. Ναι, ακριβώς. Σας λείπουν 5 χρόνια. Μάλιστα. Καθόμαστε λοιπόν, ζυγίζουμε και αποφασίζουμε τι θέλουμε να κάνουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να το τονίσουμε αυτό, γιατί θα έρθουμε και σε πολύ λίγο μαζί με τον κύριο Τρυπερίνα και θα πούμε για τα όρια ηλικίας, τι περιμένουμε μετά το 21. Δεν γίνεται. Δυστυχώς ή ευτυχώς πρέπει να έχουμε και τον αριθμό των ενσύμων, ναι, ναι, αλλά να έχουμε και την ηλικία. Πάρα πολύ έχουμε ένα από τα δύο, δεν είναι όλα. Γιατί πάρα πολλοί, ξέρετε, λέγανε στα 62, στα 62 είναι πολύ ωραία να βγει κάποιος, αλλά αρκεί να έχετε και τα 40 έτη. Και στα 50 κάτι είναι καλό να βγει κανείς, αλλά μπορεί. Κάποτε βγαίνανε και θυμάστε τι γινότανε και σε τι ηλικίες. Πριν το 10 ήταν αλλιώς τα... Και τώρα δεν ξέρω πού θα πάνε αυτά τα όρια ηλικίας. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα με τα αναδρομικά. Είμαστε εντός των λίγων 24 ώρων, έτσι ώστε να τα δούνε να πιστώνονται στους λογαριασμούς. Ή τυχεροί εκείνοι που είχαν κάνει τους φακέλους. Για να είμαστε ακριβείς. Τα αναδρομικά θα δοθούν σε όσους είχαν ολοκληρωμένο φάκελο, όπως είπατε. Δηλαδή σε όσους υπέβαλαν την αίτηση και είχαν με την υποβολή της αιτήσεως και τα πιστοποιητικά τα οποία ζητούσε η ειδική πλατφόρμα. Δηλαδή ζητούσε πιστοποιητικό περί μη αποποίησης, ζητούσε πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης σε όσα ειρηνοδικεία δεν αντλούν αυτομάτως τα στοιχεία αυτά και πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών. Δυστυχώς όμως η πλειοψηφία των ετούντων τα αναδρομικά των κληρονόμων έκανε την αίτηση και δεν έχει επισυνάψει και τα σχετικά πιστοποιητικά. Οπότε, για όσους δεν έχουν κάνει ολοκληρωμένη διαδικασία, θα υπάρξει καθυστέρηση στην αποπληρωμή. Περί τα τέλη Φεβρουαρίου, εκεί είναι το χρονικό περιθώριο για να δοθούν αυτά τα πιστοποιητικά, διότι η υποβολή της αιτήσεως με την χορήγηση του πιστοποιητικού απέχει 1 με 1,5 μήνα. Τα πιστοποιητικά αργούν να εκδοθούν. Mm-hmm. Δεν εκδίδονται άμεσα. Έχω περιπτώσεις προσωπικά που έγιναν αιτήσεις αρχές Δεκεμβρίου και ακόμη το πιστοποιητικό δεν έχει δοθεί από το ειρηνοδικείο. Άρα μην νομίζετε ότι θα πάμε τελευταία στιγμή ή αν πάνε αρχές Φεβρουαρίου, μέσα Φεβρουαρίου, ότι σε λίγες μέρες θα τα έχουν. Όχι, όχι. Όσο το δυνατόν συντομότερα, διότι υπάρχει μεγάλη επιβράδυνση στην όλη διαδικασία. Όσοι είναι έτοιμοι θα πάρουν εντός των ημερών τα αναδρομικά. Οι υπόλοιποι μετά από 1 με 2 μήνες. Πάμε να ολοκληρώσουμε αυτό που λέγαμε για τη μείωση ενοικίου. Είπαμε λοιπόν Νοέμβριο-Δεκέμβριο, να δούμε τι γίνεται Ιανουάριο και Φεβρουάριο, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές ερωτήσεις. Ποιοι έχουν, αναφερόμαστε πάρα πολύ στους πληττόμενους. Ναι, βεβαίως. Και τι πρέπει να γνωρίζουν. Επαναλαμβάνουμε λοιπόν ότι Νοέμβριο και Δεκέμβριο οι κλειστοί και οι πληττόμενοι κατέθεταν το 60%, το 40% δεν το πλήρωναν. Και για το 40% που δεν λάμβαναν οι ιδιοκτήτες των ακινήτων, θα λάβουν από το κράτος το 50% αυτού του ποσού.
Νομίζω ότι είναι κατανοητό. Προχωράμε τώρα, είμαστε στο Γενάρη. Τι γίνεται το Γενάρη και τι θα γίνει τον Φεβρουάριο. Όσον αφορά τον Ιανουάριο, οι κλειστές επιχειρήσεις δεν θα πληρώσουν καθόλου μίσθωμα. Δεν θα πληρώσουν μίσθωμα καθόλου, τα λέμε το 0%. Και για εξαιτίας αυτού του γεγονότος, από το κράτος θα λάβουν το 80%. Οι πληττόμενοι τώρα, οι οποίοι θα πληρώσουν το 60% και δεν θα πληρώσουν το 40%, οι ιδιοκτήτες τους θα λάβουν από το κράτος το 20%. Επαναλαμβάνω, Γενάρη, πληττόμενοι δίνουν το 60%, δεν δίνουν το 40%. Οι ιδιοκτήτες θα λάβουν το 20% του 40% στο τραπεζικό τους λογαριασμό. Οι κλειστοί, τι θα πληρώσουν, τίποτα. Και οι ιδιοκτήτες θα λάβουν το 80% του μισθώματος, πάντα μιλάμε, στον τραπεζικό τους λογαριασμό, το Φεβρουάριο. Το Φεβρουάριο οι κλειστοί δεν θα πληρώσουν το 80%. Οι πληττόμενοι συνεχίζουν να μην πληρώνουν το 40%, για τους πληττόμενους είναι σταθερά το 40%. Και οι ιδιοκτήτες των ακινήτων αντίστοιχα θα λάβουν από το κράτος το 60% αν έχουν κλειστούς, και οι πληττόμενοι από τους πληττόμενους το 20%. Άρα λοιπόν, προσέχετε, τα λέμε αναλυτικά. Μοναδική Φιλοθέη Μακρυτάκη μας τα εξηγεί, έτσι ώστε θα απαντήσουμε. Το πληττόμενο το κρατάμε, γιατί ξέρετε πάρα πολύ αυτή τη φάση δεν είναι. Εν κατακλείδη, όσοι είναι πληττόμενοι ΚΑΔ, δίνουν σταθερά το 60% και δεν δίνουν το 40%. Και έχουμε εδώ πέρα τις διαφοροποιήσεις, τι ποσοστό του 40% θα λάβουν οι ιδιοκτήτες. Και οι κλειστοί το Γενάρη δεν πληρώνουν καθόλου ενοίκιο, και το Φεβρουάριο πληρώνουν απλά το 20%. Κυρία Αθηνά, καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα σας. Θα ήθελα παρακαλώ να κάνω μια ερώτηση που έχει θέμα για τις συντάξεις χειρίας. Βεβαίως. Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής. Υπάρχουν συντάξεις χειρίας που μέσα έχουν χρόνο εξωτερικού. Mm-hmm. Και είναι και ένα άλλο ταμείο εδώ στην Ελλάδα για να συμπληρωθούν τα πλασματικά τους. Λοιπόν, ο άντρας μου εμένα έχει πεθάνει πριν από 4 χρόνια και είχε πάρει σύνταξη από το ταμείο με χρόνο εξωτερικού. Υπήρχε ένα λογισμικό. Τώρα οι συντάξεις χειρίας δεν έχουν λογισμικό για να βγουν και κάθονται στην Αγίου Κωνσταντίνου και περιμένουν αυτό το λογισμικό για να μπορέσουν να βγάλουν τις συντάξεις χειρίας. Αυτό ήθελα, μήπως μπορεί κάποιος να το κοιτάξει, τι έγινε με αυτό το λογισμικό τόσα χρόνια. Πολύ ωραία η ερώτησή σας και πολύ ωραίο αυτό το θέμα το οποίο αυτή τη στιγμή θα συζητήσουμε και μαζί με τον κύριο Τρυπερίνη, γιατί τα συζητούσαμε και πριν και περιμέναμε αυτό το λογισμικό για τις μεγάλες καθυστερήσεις και μάλιστα το έχουμε πει πολλές φορές σε ό,τι αφορά τη συντάξη χειρίας ή τη συντάξη του ΟΓΑ, είναι οι εύκολες συντάξεις που λέω εγώ. Σωστά, σωστά. Είναι οι εύκολες, αλλά η συγκεκριμένη κατηγορία είναι δεν μια ειδική μπορεί κατηγορία. Να βγει χωρίς το λογισμικό. Είναι μια ειδική κατηγορία. Εσείς έχετε υποβάλει αίτηση, υποθέτω, πριν το πέρας ενός έτους από το θάνατο του σύζυγου σας, σωστά. Βέβαια. Και αναμένετε την έκδοση της σχετικής αποφάσεως. Ακριβώς. Ασφαλώς θα λάβετε αναδρομικά για όλο αυτό το χρονικό διάστημα, δηλαδή για 4 έτη. Ναι. Είναι μια διαδικασία η οποία ανάγεται στις υποχρεώσεις της διοίκησης του ΕΦΚΑ. Mm-hmm. Δεν υπάρχει δυνατότητα κάποιος ιδιώτης, δικηγόρος, εκατολόγος να συμβάλλει στην ταχύτερη έκδοση της αποφάσεώς σας, διότι όλοι όσοι ανήκουν σε αυτή την κατηγορία έχουν αυτό το πρόβλημα. Του λογισμικού. Υπάρχει ακριβώς. Κάποιος σχετικός ορίζοντας θα πρέπει θεσμικά, προς... θα πρέπει θεσμικά να πιεστεί ο ΕΦΚΑ από συλλογικούς φορείς, ναι, για να μπορέσει να ανταποκριθεί επιτέλους σε αυτή την υποχρέωσή του. Να βγάλει αυτό το λογισμικό. Δεν υπάρχει χρονικός ορίζοντας. Υποθέτω, επειδή ο ΕΦΚΑ μέσα στην άνοιξη πρόκειται να απελευθερώσει πολλά ζητήματα τα οποία θα τα συζητήσουμε και στη συνέχεια, τις αυξήσεις του νόμου Βρούτση και άλλα ζητήματα τα οποία έχουν μείνει σε εκκρεμότητα, ότι θα περιλάβει και το συγκεκριμένο θέμα που αναφέρεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας καλέσατε. Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε μία σύντομη διακοπή και μόλις επιστρέψουμε θα δούμε τι γίνεται και πολλές φορολογικές ερωτήσεις σχετικά με το χρονοδιάγραμμα που έχετε μέχρι τέλος Φεβρουαρίου και για τις χωριστές φορολογικές δηλώσεις που θέλουν να κάνουν οι σύζυγοι μεταξύ τους, αλλά και με την κατάθεση των πινακίδων. Επίσης θα έρθουμε να δούμε τι γίνεται, τι πρέπει να περιμένουμε
τους επόμενους μήνες, αναφερόμαστε στο θέμα των συντάξεων, αυξήσεις, τι εκκρεμότητες έχουν μείνει και τι θα περιμένουμε. Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, για να βρούμε λύσεις και να απαντήσουμε σε όλες τις δικές σας ερωτήσεις. Πάμε να συνεχίσουμε να δούμε τι γίνεται μέχρι 28 Φεβρουαρίου. Μπορεί κάποιος να κάνει την αίτηση για ξεχωριστές φορολογικές δηλώσεις. Βεβαίως, κυρία Μίτλ, πριν περάσουμε στις ξεχωριστές φορολογικές δηλώσεις, να απαντήσουμε στον τηλεθεατή που επικοινώνησε μαζί σας πριν από λίγο στο διάλειμμα και να πούμε ότι μείωση στο ενίκιο δικαιούνται μόνο όσοι είναι κλειστοί πληττόμενοι. Αν για παράδειγμα μιλάμε για ένα συνταξιούχο ή για έναν δημόσιο υπάλληλο, αυτοί δεν δικαιούνται μείωση στο ενίκιο, διότι όπως μας είπε και ο τηλεθεατής, έχει περίπτωση, νοικιάζει διαμέρισμα, μένει μέσα η φοιτήτρια, της οποίας όμως φοιτήτριας οι γονείς είναι υπάλληλοι σε τράπεζα. Αυτοί δεν ανήκουν στους πληττόμενους. Κατά συνέπεια, και η φοιτήτρια δεν δικαιούται να λάβει μείωση στο ενίκιο. Πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε, γιατί βλέπετε και ερωτήσεις που κάνουν και κάποιοι θέλουν λοιπόν να έχουν μείωση ενικίου. Δεν γίνεται. Αρκεί να είναι κάποιος πληττόμενος. Βεβαίως. Ευχαριστούμε λοιπόν και τον τηλεθεατή που μας ανάγκασε. Βεβαίως και μέσα από τις δικές σας ερωτήσεις δίνουμε απαντήσεις. Πάντως, κρατήστε το αυτό. Δεν είναι όλοι που έχουν τη μείωση του ενικίου. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται, γιατί μέχρι τέλος Φεβρουαρίου η γνωστή αίτηση για την ξεχωριστή φορολογική δήλωση. Η γνωστή αίτηση, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία να υποβάλει το χωριστές φορολογικές δηλώσεις. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει ανοίξει αυτή η πλατφόρμα. Τι ακριβώς δηλώνουμε εκεί? Ο ένας εκ των δύο συζύγων, δεν είναι υποχρεωτικό και οι δύο, μπορεί να μπει στην πλατφόρμα και να δηλώσει ότι επιθυμεί φέτος, δηλαδή το 2021 για τις δηλώσεις του εισοδήματος που θα κάνουμε για το 2020, να υποβάλει χωριστά φορολογική δήλωση με τον ή την σύζυγό του αντίστοιχα. Αυτή η διαδικασία γίνεται κάθε χρόνο, κατά συνέπεια, εάν την είχατε κάνει πέρυσι, βεβαίως και πρέπει να το επαναλάβετε και φέτος. Δεν είναι εξορισμού ότι η πλατφόρμα θα ξεκινήσει και φέτος χωριστά και για τους δύο. Πρέπει οπωσδήποτε να κάνετε την αίτηση. Η αίτηση αυτή γίνεται μέχρι τις 28 του Φεβρουαρίου. Αν ωστόσο τις τελευταίες μέρες του μήνα ή στις αρχές του επόμενου, όπως μας έχετε ρωτήσει κατά επανάληψη, τελεστεί ο γάμος, τότε βεβαίως και η πλατφόρμα για αυτές τις ειδικές περιπτώσεις παραμένει ανοιχτή μέχρι το πέρας της ημερομηνίας των φορολογικών δηλώσεων. Γάμος, αλλά χωρίς καλεσμένους. Χωρίς καλεσμένους. Να δούμε γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε και να διχάμε σε αυτή την περίοδο, οπότε λύνεται και το πρόβλημα. Λύνεται και το πρόβλημα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται μετά λοιπόν τις ξεχωριστές, τις χωριστές φορολογικές δηλώσεις. Να έρθουμε να δούμε αυτό το οποίο είπαμε πριν για τις συντάξεις, να δούμε βέβαια τι περιμένουμε. Α, μετά τον κύριο Γιάννη, γιατί θα δούμε τώρα ποσό σύνταξης, όχι με βάση τα χρόνια ασφάλισης, αλλά με βάση την ηλικία. Και να δούμε τι θα γίνει και με αυτές τις ηλικίες, Δημήτρη Τρυπερίνα. Να καλησπερίσουμε και τον κύριο Γιάννη. Κύριε Γιάννη. Μάλιστα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Σας ακούμε. Ναι, κατάθεσα είχα 15 χρόνια τέβερ. Πήγα να τα καταθέσω και μου λέει, ανέβηκε ο συντελεστής, λέει, και πήγες 16. Μα εγώ είμαι με το παλαιό. Δεν είμαι τώρα που έγινε αυτό το... Ναι, με ακούτε. Καλησπέρα. Ναι. Τι ηλικία έχετε σήμερα? Είμαι 71. Εσείς, από τη στιγμή που έχετε 15 πλήρη έτη ασφάλισης, δικαιούστε να βγείτε στη σύνταξη. Μου πάλι ότι δεν μπορώ. Και είπα εγώ το εξής, ότι θέλω να ξαγοράσω αυτό το ένα χρόνο που μου λείπει. Γιατί είπαν ότι, πώς λένε, άλλαξε ο συντελεστής, λέει, και πήγε 16 αντί για 15. Έχετε 15 πλήρη έτη ασφάλισης? Ναι. Αποκλείεται να σας είπαν κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει θέμα να βγει. Είχα 13 τέβερ και 2 τσάρ. Ναι. Σύνολο 15. Και μου είπαν ότι άλλαξε ο συντελεστής. Τελευταίος φορέας ποιος είναι? Τελευταίος φορέας ποιος είναι? Το ΤΕΒΕ. Το ΤΕΒΕ, μάλιστα. Ναι. Έχω και του ΝΑΤ. Άρα έχετε πάνω από 15. Ναι, του ΝΑΤ όμως έχω βγάλει σύνταξη για το ΝΑΤ. Έχω βγάλει σύνταξη για το ΝΑΤ.
την παίρνω. Χρήζει διερεύνηση αυτό που λέτε. Τώρα από το τηλέφωνο δεν μπορώ να. Δεν μπορώ να διαγνώσω. Αφήστε το τηλέφωνο σας, κύριε Γιάννη, στο τέλος της εκπομπής ο κύριος Τρυπερίνας για να του πείτε αναλυτικά τι γίνεται, πόσα χρόνια έχετε λοιπόν και ποιος είναι ο τελευταίος φορέας και τι γίνεται και με την σύνταξη που ήδη έχετε λάβει, για να τα δούμε και να σας εξηγήσουμε ακριβώς τι συμβαίνει. Αφήστε, οι συνεργάτες μου έχουν κρατήσει το τηλέφωνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται για τη μεταόρια ηλικίας. Ναι. Γιατί στέλνανε και από χτες μηνύματα που λέγαμε 62 με 40 χρόνια και αναρωτιούνται πολύ πόσοι στα 62 θα από εδώ και πέρα θα έχουν αυτά τα 40 χρόνια ασφάλισης και με όλο αυτό βεβαίως που υπάρχουν και με τα εργασιακά και καταλαβαίνετε τι γίνεται με αυτή την εικόνα αυτή τη στιγμή. Να πούμε ότι τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης καθορίζονται με βάση το προσδόκιμο ζωής. Αυτή τη στιγμή, με την στατιστική που έχει θεσπιστεί και με την νομοθεσία η οποία είναι σε συνάρτηση αυτής της στατιστικής, είναι το 67ο έτος και το 62ο για 40 ετία ασφάλισης. Η άνοδος του προσδόκιμου της ζωής, η οποία αναμένεται, θα επιφέρει μετά από 2 χρόνια, το 2023 δηλαδή, αύξηση των ηλιακών ορίων στο 68ο έτος ηλικίας. Αυτό όμως το οποίο είναι το πλέον ανησυχητικό είναι αυτό που εισηγείται το σχέδιο Πισαρίδη, που προβλέπει αναπροσαρμογή των κανόνων υπολογισμού της ανταποδοτικής σύνταξης, εις τρόπον ώστε να μην καθορίζει το ποσό της ανταποδοτικής αποκλειστικά από τα έτη ασφάλισης του υποψήφιου συνταξιούχου, αλλά να υπάρχει και ως συντελεστής το έτος κατά το οποίο, το ηλικιακό έτος κατά το οποίο συνταξιοδοτείται ο ασφαλισμένος. Δηλαδή, να είναι μεγαλύτερη η ανταποδοτική σύνταξη αναλόγως του έτους στο οποίο συνταξιοδοτείται. Στα 67, δηλαδή να παίρνει μεγαλύτερη από ό,τι θα παίρνει στα 62. Βέβαια, αυτό δεν μπορεί να εφαρμοστεί στο 100%, διότι δεν θα υπάρχει ανταποδοτικότητα στη σύνταξη. Δεν μπορεί κάποιος με 67 έτη και 15 έτη ασφάλισης να πάρει την ίδια σύνταξη με κάποιον που έχει 67 έτη και 30 έτη ασφάλισης. Θα υπάρξει όμως, αν εφαρμοστεί το σχέδιο Πισαρή, το οποίο αποτελεί εισήγηση και όχι νόμο, ούτε νομοσχέδιο προς το παρόν, θα υπάρξει μια κλιμάκωση με βάση το όριο ηλικίας. Και αυτό θα αλλάξει πολλά δεδομένα που έχουμε σήμερα στα ποσά των συντάξεων. Επίσης, η εισήγηση προβλέπει λιγότερα πλασματικά έτη, ούτως ώστε να μην μπορεί κανείς να βγει νωρίτερα στη σύνταξη με εξαγορά πλασματικών ετών. Θα το δούμε αυτό, εάν θα εφαρμοστεί και σε ποιο μέτρο. Μείωση του ανωτάτου ορίου εισοδήματος βάσει των οποίων υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές. Αυτό θα είναι ένα θετικό μέτρο, διότι θα επιφέρει αύξηση αναλογική του πραγματικού ποσού του μισθού. Και αντικατάσταση της ποσοστιαίας εισφοράς υγείας των μισθωτών με ένα σταθερό ποσό. Αυτή τη στιγμή θυμίζω ότι από το ποσό της σύνταξης παρακατείται το 6% ως εισφορά υπέρ υγείας. Mm-hmm. Αυτά είναι σε γενικές γραμμές αυτά που αναμένονται να αλλάξουν. Θα δούμε κατά πόσον θα εφαρμοστούν και σε ποιο μέγεθος. Πάμε να απαντήσουμε και σε ερωτήσεις τηλεθεατών σχετικά. Είπαμε λοιπόν μέχρι 28 Φεβρουαρίου μπορεί κάποιος, μάλλον ο σύζυγος ή η σύζυγος, να κάνουν χωριστή φορολογική δήλωση. Και μας ρωτάνε, κύριε Μακρυδάκη, τα τεκμήρια, γιατί είμαστε και πάντα έχουμε τα τεκμήρια, θα τα καλύψω αν κάνω χωριστά δήλωση, γιατί έχω ένα σπίτι το οποίο το καλύπτει ο σύζυγος. Για τον τηλεθεατή, την τηλεθεάτρια που μας παρακολουθεί, εάν λοιπόν μέσα στη συζυγία κάνετε κοινή φορολογική δήλωση και ο ένας εκ των δύο καλύπτει τα τεκμήρια του άλλου, στη χωριστή φορολογική δήλωση δεν θα υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Όπως επίσης, εάν μέχρι τώρα ο ένας εκ των δύο έκανε περισσότερες δαπάνες με κάρτα και έτσι μπορούσε μαζί οι δυο τους να κατοχυρώσουν το αφορολόγητο και να μην πληρώσουν το πέναλτι του 22% για δαπάνες που δεν έχουν πραγματοποιηθεί. Τώρα που κάνετε χώρια φορολογική δήλωση, αυτή τη δυνατότητα δεν την έχετε. Συμβουλή λοιπόν είναι να κάνετε μελέτη πριν κάνετε την αίτηση για χωριστή φορολογική δήλωση και κατόπιν να προχωρήσετε στη διαδικασία, έτσι ώστε να μην βρεθείτε εξ απρόπτου. Και βεβαίως προσοχή, αν υπάρχει στην οικογένεια τέκνο το οποίο εργάζεται και έχει λάβει εισόδημα, το οποίο θα πρέπει να το δηλώσει ο γονέας, θα το δηλώσει ο γονέας όταν κάνουν χωριστή φορολογική δήλωση που έχει το μεγαλύτερο
εισόδημα. Αυτό το σημειώνουμε αυτή τη στιγμή, διότι έχουμε αρκετές ερωτήσεις επί του αυτού. Ο κύριος Αναστάσης είναι ο επόμενος τηλεθεατής μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Μία ερώτηση μόνο ήθελα να κάνω. Βεβαίως. Για τα αναδρομικά που λέγαμε το Οκτωβρίου του 19, Οκτώβριο του 20, τι γίνεται με αυτά τα πράγματα? Γεια σας. Για ποια αναδρομικά αναφέρεστε συγκεκριμένα? Τα 30 χρόνια που λέγαμε από τον Οκτώβριο του... Ναι. Ναι, το 20. Είναι μια ερώτηση που θα μας απασχολούσε ούτως ή άλλως. Αυτά τα οποία περιμένουμε, ξέρετε, ήταν τι περιμένουμε μέχρι την άνοιξη. Αν θέλετε να κλείσω για να έχετε να... Όχι, ακούστε βεβαίως. Εδώ τα εξηγεί τώρα ο κύριος Τρυπερίνας. Ο νόμος 4670 του 20 που έχει ψηφιστεί από τον περασμένο Φεβρουάριο, του Φεβρουάριο του 20, προβλέπει αναδρομική αύξηση στους συνταξιούχους που έχουν από 30 έτη ασφάλισης και πάνω. Ναι. Από τον Οκτώβριο του 2019, οπότε βγήκε η σχετική απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας. Δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμη αυτή η αύξηση, παρόλο που έχει νομοθετηθεί, διότι δεν έχει προσαρμοστεί το λογισμικό του ΕΦΚΑ. Αυτό λέγεται ότι θα γίνει, έτσι μεταφέρεται τέλος πάντων από το Υπουργείο, τον προσεχή Απρίλιο. Οι αυξήσεις θα δοθούν στους νέους συνταξιούχους, όσους δηλαδή βγήκαν μετά την ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου, μετά τις 13 Μαΐου του 2016, και για τους παλαιούς συνταξιούχους, όσους βγήκαν πριν τον νόμο Κατρούγκαλου, όσους είχαν μικρή προσωπική διαφορά, και όσους είχαν αρνητική προσωπική διαφορά, θα δοθούν μεσοσταθμικά 50 ευρώ το μήνα, είναι περίπου, σε 5 χρόνια σε δόσεις μηνιαίες. Θα υπάρξει δηλαδή σταδιακή αποπληρωμή του σχετικού οφειλωμένου ποσού. Μάλιστα. Και αυτή η αύξηση θα... Είναι δεδομένο ότι θα γίνουν αυτές οι αυξήσεις. Απλά επαναλαμβάνω, δεν έχει προσαρμοστεί το λογισμικό του ΕΦΚΑ. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Περιμένουμε πολλά σχετικά και με το λογισμικό. Είναι πολλές. Περιμένουμε τα αναδρομικά των κληρονόμων. Περιμένουμε τις αυξήσεις σε όσους έχουν πάνω από 30 έτη ασφάλισης. Περιμένουμε επίσης την αναπροσαρμογή των συνταξιούχων οι οποίοι παράλληλα εργάζονται. Διότι μέχρι στιγμής υπάρχει κράτηση 60%, ενώ με τον νόμο Βρούτσι που προαναφέραμε, μειώθηκε η κράτηση στο 30%. Και αυτοί περιμένουν την αύξηση, ακόμα δεν την έχουν δει και θα τη δουν και αυτοί, έτσι λέγεται τουλάχιστον, τον προσεχή Απρίλιο. Ενδιαφέρον και αυτό. Άρα λοιπόν μέχρι τον Απρίλιο, εκεί θα δούμε το φως που περιμένουμε. Οι συνταξιούχοι, μεγάλη κατηγορία συνταξιούχων, θα έχουν σημαντικές αυξήσεις στα ποσά των συνταξιών τους. Και οι κληρονόμοι βεβαίως θα πάρουν και τα αναδρομικά. Τώρα κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Πριν πω στο στούντιο, με καλούσαν πολλοί τηλεθεατές και μου λέγανε το εξής. Έχει δοθεί παράταση στην πληρωμή των τελών κυκλοφορίας το Φεβρουάριο. Κάποιος όμως που θέλει να πάει να πουλήσει το αυτοκίνητό του, εάν δεν έχεις τα τέλη, δεν μπορείς να το κάνεις. Και ξέρετε, έχουν σταματήσει οποιαδήποτε αγοροπολισία. Κύριε Μακρυδάκη, όμως, μέχρι τέλος Φεβρουαρίου μπορούμε να πάμε και να καταθέσουμε τις πινακίδες. Μέχρι τέλος Φεβρουαρίου, που είναι η παράταση για να πληρωθούν τα τέλη κυκλοφορίας, έχουμε και παράταση κατάθεσης των πινακίδων. Μάλιστα. Και βεβαίως, αν κάποιος επιθυμεί σήμερα να πληρώσει, δεν υπάρχει πρόβλημα στη διαδικασία, πηγαίνει και πληρώνει. Παράταση έχουμε. Δεν έχουμε αποκλεισμό πληρωμής των εντελών. Αν θέλετε λοιπόν να τα πληρώσετε, τα πληρώνετε. Δεν τίθεται θέμα εκεί. Απλά όσοι δεν θέλουν ακόμα να πληρώσουν, έχουν την παράταση. Και βεβαίως, όπως καλά είπατε, συνοδεύεται από τη δυνατότητα παράτασης να θέσετε το όχημά σας ακινησία. Τι γίνεται τώρα? Για πρώτη φορά έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε αυτό ηλεκτρονικά. Δηλαδή μπαίνουμε στην ειδική εφαρμογή που υπάρχει πια στην ΕΔΕ και δηλώνουμε ότι θέλουμε το συγκεκριμένο όχημα να τεθεί σε ακινησία. Θα πρέπει να αναγράψετε τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός σας και με μεγάλη προσοχή να βάλετε τη διεύθυνση στην οποία θα είναι το όχημα σταθμευμένο. Απαγορεύεται να είναι πάνω οι πινακίδες και πρέπει το όχημα να είναι μόνιμα σταθμευμένο στην ίδια θέση που θα δηλώσετε στο τάξης, η οποία θέση θα είναι ή ιδιόκτητη, ή θα είναι νοικιαζόμενη, ή θα σας την έχει παραχωρήσει κάποιος δωρεάν. Απαγορεύεται το όχημα να είναι στο δρόμο χωρίς πινακίδες. Και βεβαίως μεγάλη προσοχή, διότι μπορεί κάποιοι να σκέφτηκαν και να είπαν: «Α, τι ωραία, θα το θέσουμε σε ακινησία, αλλά εμείς θα το μετακινούμε». Σε αυτή την περίπτωση, αν πιαστείτε στη δαγκάνα του ελεγκτικού μηχανισμού ότι κινείται το όχημα το οποίο το έχετε δηλώσει σταθμευμένο, είναι 10.000 το πρόστιμο. Και αν υπάρχει και δεύτερη υποτροπή, δηλαδή το επαναλάβετε, είναι 30.000. Νομίζω ότι δεν αξίζει τον κόπο. Καλύτερα να αγοράσετε ένα καινούριο όχημα.
Κυρία Κατερίνα, καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Θα μπορούσα να μιλήσω με τον κύριο για... Μ' ακούτε? Βεβαίως, ο κύριος Τρυπερίνας θα απαντήσει. Κάντε την ερώτησή σας. Εγώ παίρνω σύνταξη χειρίας από το 2013. Μάλιστα. Ο σύζυγος είχε 9.950 ένσημα ΤΕΒΕ και 1.398 από το ΙΚΑ. Ωραία. Λοιπόν, μου βγάλανε μια σύνταξη γύρω στα 1.050 ευρώ. Ναι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή μου δώσανε 25 ευρώ αύξηση. Θα συνεχίσει να μου δώσουν και άλλη αύξηση? Ή θα πάρω καθυστερούμενα, ας πούμε, που είναι πάνω από, από τα χρόνια, εσείς, ας πούμε. Εσείς λάβατε εξ αρχής το 70% ναι, τη σύνταξη του σύζυγου σας? Ναι. Δεν λαμβάνατε ποτέ το 50%, δεν σας έπιασε η μείωση του νόμου Κατρούγκαλου? Όχι, όχι. Ως εκ τούτου, εισπράτετε το πώς... Ο νόμος του Κατρούγκαλου με έπιασε όταν βγήκανε η σύνταξη και από το ΙΚΑ. Κοιτάξτε, από τη στιγμή που λαμβάνετε το 70%, ναι, αυτό είναι το προβλεπόμενο ποσοστό με βάση το σημερινό νομικό καθεστώς των συντάξεων χειρίας. Ναι. Από τον 46-11 του 2019 έχει ψηφιστεί αυτό. Θα πάρω εγώ καθυστερούμενα, ας πούμε. Η αύξηση που είδατε μάλλον αφορά σε μεταβολή φορολογικών συντελεστών και όχι σε ασφαλιστικού δικαίου μεταβολές. Δεν έχουν επέλθει στο ασφαλιστικό δίκαιο μεταβολές. Τώρα, επειδή ο σύζυγός έχει πάνω από 30 έτη ασφάλισης, ναι, ενδέχεται να υπάρξει μια αναπροσαρμογή του ποσού της σύνταξής σας με την προσαρμογή της πλατφόρμας του λογισμικού του ΕΦΚΑ, όπως σας είπα, το προσεχή Απρίλιο. Δηλαδή θα μου δώσουν καθυστερούμενα? Πότε βγήκατε στη σύνταξη? Το 2013. Το 2013. Είχατε προσωπική διαφορά? Αυτό δεν το ξέρω, γιατί τα χαρτιά που έχω δεν γράφουν κάτι. Θέλει λίγο μελέτη το θέμα αυτό. Αν θέλετε, αφήστε και το τηλέφωνο σας. Θέλετε να αφήσω το τηλέφωνο να με καλέσετε μετά? Βεβαίως, για να μας πείτε με κάποιο μηνύο καθοριστικό, αν υπάρχει κάποιο ποσό ή τι γίνεται, ή ακόμα και αυτή την μικρή αύξηση που είδατε. Πάμε να συνεχίσουμε για να δούμε τι γίνεται. Θυμάστε που λέγαμε και συζητούσαμε εδώ και γιατί είναι να πάμε να δηλώσουμε σωστά το κινητό μας, κυρία Μακρυδάκη, γιατί ήταν τότε που ήταν ανοιχτή η πλατφόρμα για τα δηλώτα τετραγωνικά. Εξετάζεται να γίνει να ανοίξουν πάλι αυτή την πλατφόρμα. Σαφέστατα συζητιέται εδώ και αρκετό καιρό. Η διαδικασία προκειμένου να ξεκινήσει και πάλι του να δηλώσουμε σωστά τα δήλωτα τετραγωνικά στην πλατφόρμα, διότι ο κόσμος λόγω του κορονοϊού και λόγω όλης αυτής της κατάστασης δεν είχε ενδελεχώς ενημερωθεί για το τι ακριβώς έπρεπε να γίνει. Και σήμερα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τώρα δυστυχώς κατάλαβαν και είναι κρίμα να αντιμετωπιστούν διαφορετικά από άλλους που έχουν κάνει την αίτηση και θα απαλλαγούν από τη διαδικασία της πληρωμής υπέρογκων φόρων. Άρα λοιπόν, πάντως το έχετε πει πολλές φορές, αποτυπώνουμε σωστά το ακίνητό μας σωστά, γιατί και εσείς τα βλέπετε και με τον, όταν οποιαδήποτε αγοροπολισία γίνεται ή οποιαδήποτε μεταβίβαση, δεν γίνεται. Κυρία Μίτλη. Παίρνουμε λοιπόν το συμβόλαιο. Το συμβόλαιο πρέπει να φαίνεται ακριβώς το ακίνητο, να αποτυπώνεται όπως αναφέρεται στο συμβόλαιο στο Ε9. Εάν ωστόσο έχουν γίνει κάποιες παρανομίες ή κάποιες μεταβολές, τότε θα πρέπει να έχουμε βεβαίωση από το μηχανικό και αυτή να αποτυπωθεί στο Ε9 και στη συνέχεια τα συγκεκριμένα τετραγωνικά να δηλωθούν και στο Δήμο και κατά εξακολούθηση και στη ΔΕΗ. Ο κύριος Χρήστος είναι επόμενος τηλεθεατής μας. Καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα σας. Σας ακούμε, κύριε Χρήστο. Σας παρακαλώ. Θα ήθελα να ρωτήσω να μιλήσω με τον εργατολόγο. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Έχω μπροστά μου δύο ενημερωτικά. Το ένα ενημερωτικό είναι τον Ιανουάριο του 2019. Και το δεύτερο ενημερωτικό που έχω είναι τον 8ο του 20. Ναι. Έχουν γράφει, τέλος πάντων, 11.474 ένσημα βγήκα στη σύνταξη με τη διατάξη των βαρέων. Ασφαλιστική κλάση μου λέει 18, στην πίσω σελίδα γράφει αυτά. Το ένα ενημερωτικό το οποίο τα γράφει και το δεύτερο δεν τα γράφει. Και δεν γράφει τις διατάξεις των βαρέων. Υπάρχει περίπτωση να έχει γίνει λάθος την έκδοση της απόφασης της σύνταξής μου ή όχι? Πότε βγήκατε στη σύνταξη?
Κατέθεσα τον Ιανουάριο του 2016 και βγήκα τον Ιούλιο του 2017. Σημασία έχει τη γράφει η απόφαση συνταξιότησής σας. Εάν αναγράφετε ότι βγήκατε με βάση διατάξεις περιβαρέων, δεν μπορεί να μεταβληθεί αυτό, ανεξάρτητα του τι λέει το ενημερωτικό οποιοδήποτε μεταγενέστερου μήνα. Η απόφαση της σύνταξης μου γράφει με τις διατάξεις των βαρέων. Ωραία. Το έχετε δει κάποια μεταβολή, συγγνώμη που διακόπτω, έχετε δει κάποια μεταβολή στα οικονομικά μεγέθη της συντάξεώς σας, στα ποσά? Όχι. Δεν μπορώ να πω ότι έχω δει, όχι. Τότε ποιο είναι το ζητούμενο? Το ζητούμενο είναι το εξής, ότι στην πίσω σελίδα του ενημερωτικού που έχω από τη μηνιαία σύνταξη που παίρνω, στην πίσω σελίδα αναγράφει τον αριθμό των ενσύμων, 11.474. Ναι, ακούστε με, θα σας εξηγήσω γιατί το αναγράφει αυτό. Διότι, όπως είπαμε προηγουμένως, με το 4670 του 20 έχουν επέλθει μεταβολές στον τρόπο υπολογισμού της ανταποδοτικής σύνταξης. Εσείς που έχετε πάνω από 30 έτη ασφάλιση, αφού έχετε 11.700 ένσημα, και από τη στιγμή που βγήκατε σύνταξη μετά την ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου, θα δείτε από τον προσεχή Απρίλιο πραγματική αύξηση στο ποσό της συντάξεώς σας. Όχι, δεν θα δω, γιατί με συγχωρείτε στο διακόπτω, έχω 226 ευρώ διαφορά. Α, έχετε, έχετε μεγάλη προσωπική διαφορά. Τότε θα υπάρξει λογιστικός συμψηφισμός. Αυτό μπορεί να μην έχει απτή αξία για σας, αλλά όμως δεν είναι ασήμαντο, διότι η προσωπική διαφορά δεν είναι ενσωματωμένη στη σύνταξη, δεν είναι κορμός της συντάξεως και μπορεί ανά πάσα στιγμή να καταργηθεί. Αφού λοιπόν μειώνεται η προσωπική διαφορά, μειώνεται και ο κίνδυνος απομείωσης αντίστοιχα του ποσού που εισπράτεται. Κάτι τελευταίο. Αν μεθαύριο βαθεί η απόφαση και εγώ θα τα πάρω αναδρομικά τα χρήματα. Ποια να πάρετε αναδρομικά? Αν βρουν αναδρομικά. Για το 18 μήνο που λένε. Ακούστε, σας είπα. Εσείς με μεγάλη προσωπική διαφορά θα δείτε απλά λογιστικό συμψηφισμό. Δεν θα δείτε πραγματική αύξηση. Θα μειωθεί το ποσό της προσωπικής διαφοράς. Καταλάβατε? Υπάρχει περίπτωση να το καλύψω το ποσό αυτό, όχι φαντάζομαι. Δεν το νομίζω. Δεν είμαι πρόχειρος να σας απαντήσω χωρίς να δω όλα τα στοιχεία, αλλά νομίζω πως όχι. Νομίζετε πως όχι. Και για ποιο λόγο το ένα ενημερωτικό έχει τα αναγράφει πίσω και το δεύτερο το άλλο δεν αναγράφει? Γιατί ο νόμος που άλλαξε τον τρόπο υπολογισμού της ανταποδοτικής ψηφίστηκε το Φεβρουάριο του 2020. Μάλιστα. Αυτό δεν το ήξερε ο κόσμος και δεν το ήξερα ούτε και εγώ. Κύριε, καλό απόγευμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Πάμε να δούμε τι γίνεται, γιατί έχουμε αρκετές ερωτήσεις και για την επιστρεπτέα 5. Ναι. Λοιπόν, οι επαγγελματίες αυτή την περίοδο έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν και να κάνουν την αίτησή τους προκειμένου να λάβουν και την επιστρεπτέα 5. Τι γίνεται με την επιστρεπτέα? Είναι μια δυνατότητα που δίνει το κράτος στους επαγγελματίες να έχουν ρευστότητα αυτή την περίοδο που όλα είναι κλειστά. Για παράδειγμα, μπορεί να λάβει κάποιος επαγγελματίας από 1.000 ευρώ το μήνυμο, το 50% δεν επιστρέφεται, αυτό είχε συμβεί και στην 4, και το άλλο 50% επιστρέφεται μετά από 1 με 2 χρόνια σε 40 δόσεις, με ένα μικρό επιτόκιο. Τι συμβαίνει τώρα? Στην επιστρεπτέα 5 πρέπει οπωσδήποτε να δοθεί παράταση. Η επιστρεπτέα 5 κλείνουν οι αιτήσεις την Παρασκευή στις 15 του μήνα και όπως πρέπει όλοι να καταλάβουν, είναι αδύνατο να έχουμε τα έσοδα όλων των επαγγελματιών και να τα έχουμε καταχωρήσει μέχρι και την Παρασκευή. Θεωρώ ότι είναι απαιτητό να δοθεί μία παράταση και να δοθεί μία καλή παράταση εγκαίρως. Δηλαδή όχι το απόγευμα της Παρασκευής, αν είναι δυνατόν. Θα πρέπει λοιπόν όλοι οι επαγγελματίες να δηλώσουν τα έσοδα του Δεκεμβρίου και κατόπιν να προχωρήσουν στη διαδικασία να κάνουν μία αίτηση, πρόσκληση, ενδιαφέροντος, ότι δηλαδή επιθυμούν να λάβουν μέρος στην επιστρεπτέα 5. Δεν ξέρουμε ποιο είναι το ποσό που θα λάβει η επιχείρηση αυτή τη φορά. Εξαρτάται, αυτά θα ανακοινωθούν με μία κία μόλις σταματήσει η περίοδο που κάνουμε τις αιτήσεις ενδιαφέροντος. Τώρα διαβάζω αρκετά μηνύματα σχετικά με τις μεγάλες καθυστερήσεις που έχουμε πει, ιδίως με το λογισμικό, με τη διαδοχική ασφάλιση, και δώσαμε έτσι ένα μήνυμα αισιοδοξίας, με εισαγωγικά θα το πω, ότι τουλάχιστον ελπίζουμε σε λίγους μήνες αυτοί που περιμέναν τόσα χρόνια έστω να μπορέσει να υπάρξει και να δοθεί η σύνταξη που τόσα χρόνια περιμένουν. Αυτά που μεταφέρουμε
μέσω της εκπομπής, δεν είναι δικές μας υποθέσεις, είναι αυτά που διαρρέονται από το Υπουργείο Εργασίας, έτσι. Είναι επίσημες τοποθετήσεις του Υπουργείου. Γι' αυτό και μιλάμε ότι πρόκειται να δοθούν τότε αυτά τα χρήματα. Το βέβαιο είναι ότι από τη στιγμή που έχει ψηφιστεί ο σχετικός νόμος, τα χρήματα αυτά, έτσι ή αλλιώς, θα δοθούν στους δικαιούχους. Γι' αυτό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Και να πούμε, γιατί μας ρωτάτε πάρα πολύ, γιατί είμαστε λοιπόν μέσα στον Ιανουάριο, σύμφωνα και με δικές μας πληροφορίες εδώ μέσα από την εκπομπή, αρχές Φεβρουαρίου θα ανοίξουν λοιπόν και θα δηλωθούν και οι αναστολές του Ιανουαρίου. Καταλαβαίνουμε ότι ακριβώς αυτή τη στιγμή υπάρχει μια αγωνία. Άνθρωποι που δεν είναι είτε σε κλειστές επιχειρήσεις είτε δεν εργάζονται, θέλουν να γνωρίζουν αν θα πάρουν αυτά τα 534 ευρώ και τον Ιανουάριο. Αρχές Φεβρουαρίου λοιπόν θα ανοίξει για να μπορέσουν να δηλωθούν οι αναστολές. Άρα λοιπόν, μεγάλη προσοχή. Πριν κλείσουμε, απαντάμε και σε, γιατί έχουν έρθει και αρκετά μηνύματα, ναι, ναι, σχετικά με τα ενοίκια Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου. Ωραία. Εν κατακλείδη, τι κάνουμε τον Ιανουάριο? Αν είσαστε κλειστή επιχείρηση, δεν πληρώνετε καθόλου ενοίκιο, μόνο οι κλειστές επιχειρήσεις. Οι πληττόμενοι δίνουν το 60%. Και από εκεί και μετά, όσοι δεν ανήκετε σε ΚΑΔ που έχει πληγεί ή δεν έχετε λόγο να είσαστε πληττόμενος, συνταξιούχοι, μισθωτοί και όλοι αυτοί που προαναφέραμε, πληρώνετε κανονικά το ενοίκιο σας. Δεν υπάρχει κάποια ρύθμιση για εσάς, εννοείται αυτό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πληρώνετε κανονικά βεβαίως, το ενοίκιο σας. Μην απαιτούν κάποιοι ότι είναι απαραίτητο και υποχρεωμένος ο ιδιοκτήτης του ακινήτου να δεχθεί μειωμένο ενοίκιο, σε καμία περίπτωση. Άρα λοιπόν, πληττόμενος, μόνο αυτός έχει αυτή τη μείωση του ενοικίου. Εδώ είμαστε πάντα για να δίνουμε απαντήσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα κοντά μας. Εμείς ευχαριστούμε, κυρία Μητυλή. Εμείς ευχαριστούμε. Κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσω και όλους εσάς που και σήμερα επιλέξατε εμάς για την ενημέρωσή σας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 4:30. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ.